Φίλες και φίλοι, αγνώστες του Γκαζέτα, ένα ακόμη Red and Green. Αν και κανονικά πρέπει να λέγεται Green and Green. Green and Green σε αυτήν την ομάδα. Green and Green. Για πολλή εβδομάδα για ένα. Ολυμπιακό δεν έχει το μενού, δυστυχώς. Λόγω των κρουσμάτων COVID που υπάρχουν στην ομάδα, της απαγορεύτηκε να ταξιδέψει και έτσι η EuroLeague ανέβαλε τις αναμετρήσεις με Μπαρτσελόνα και με Βιλερμπάν. Οπότε πάμε στον Παναθηναϊκό που έχει τα αγωνιστικά θέματα. Απόψε, Γιώργο, με Βαλένθια. Βαλένθια απόψε, σε λίγη ώρα στο La Fonteta. Πριν πω εγώ, πώς με σηκάνει, τι βλέπεις. Τι βλέπω εγώ ναι, στο μάτσο. Λοιπόν, καταρχάς λείπουν γκάρντ. Τρεις παίκτες από λείπει την Βαλένθια. Λείπει ο Βαν Ρόσο. Δεν έχω πει ότι σίγουρα θα λείψουν. Βαν Ρόσο με ο Μαρίνκοβιτς και ο Σάστρε. Και ο Σάστρε. Ο Σάστρε είναι εντάξει, γνωστή απουσία, εδώ και καιρό. Άρα αυτοί έχουν μείνει με τον Βίβες, τον Μπρέπελιτς, τον Χέρμανσον. Τον Χέρμανσον. Α, είναι και τον Χέρμανσον. Δεν έχει ξεχάσει τον Χέρμανσον. Ξεχνιέται. Ναι, δεν έχει ξεχάσει. Εντάξει, δεν κάνει κανένα τρομερό. Φέτος όχι, δεν κάνει. Καμία σχέση δηλαδή με τον Χέρμανσον. Μ' αρέσει η συνέντευξη που έδωσε στο Σταυλάκι. Ναι. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τι βλέπω. Έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός στη Φοντέτα, αν θυμάμαι. Και πέρυσι νομίζω είχε υποφέρει πολύ. Είχε ο Ντούμπλεβιτς κάνει. Είχε αναδειχθεί MVP τη αγωνιστική του. Θυμάσαι όλο με αυτό. Σίγουρα είχε αναδειχθεί MVP τη αγωνιστική. Όχι, κάνει πάρτο, θυμάμαι 100%. Και είχε αναδειχθεί MVP τη αγωνιστική. Παρά τι αποστολέ τη Βαλένθια είναι παραμένει πιο ποιοτική ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι λέμε ότι θέλουμε. Ναι. Έχει τον Ντούμπλεβιτς. Έχει τον Ντέρι Βίλιαμς. Έχει τον Μπρέπελιτς. Έχει τον Γκάλινιτς. Έχει παίχτε. Ο Γκάλινιτς παραδοσιακά του Παναθηναϊκού κάνει καλά μάτσα. Έχει παίχτε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό και δεν είναι και το παιχνίδι που αποκλείεται να νικήσουμε. Όχι, εννοείται. Εννοείται. Φυσικά και μπορεί να κερδίσει. Εντάξει, νομίζω ότι το κλειδί θα είναι ο έλεγχος του ρυθμού. Γιατί η Βαλένθια αρέσκεται στο να ελέγχει το ρυθμό στο γήπεδό της, όποτε μπορεί να τρέχει, όποτε μπορεί να πηγαίνει στο σετ παιχνίδι. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το πάει λίγο, να ρίξει λίγο τις κατοχές του αγώνα. Όσο το έκανε με την περσινή εβδομάδα, ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν μπροστά, είχε το προβάδισμα. Μετά όταν άρχισε και ξέφευγε λίγο με την ΕΦΕΣ, πήρε ο Μίσης, τα σούτ κτλ. Και ξέφυγε. Άνοιξε δηλαδή και ο ρυθμός αγώνα υπέρ της ΕΦΕΣ, ήταν τα πάντα δύσκολα τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό που λες θεωρώ ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Άμα ελέγξει το ρυθμό και κρατήσει το σκορ χαμηλά, δηλαδή στους 65-75 πόντους max στο σημερινό μάτς. 65-75. Μεταξύ εκεί πέρα. Η ευχάριστη έκλειψη αποτελεί φυσικά ο Σέρβιλ Μακ, ο οποίος κανείς δεν περίμενε την περασμένη εβδομάδα να κάνει τέτοιο ντεμπούτο. Δεν θυμάμαι ο άλλο του Παναθηναϊκού που να έχει έρθει μέσα στη σεζόν και να κάνει τέτοια εμφάνιση στο πρώτο του παιχνίδι. Εντάξει, αλλά μην πιάσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα ακόμη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εγώ σε αυτό και παραπλανητικά. Δεν νομίζω ότι θα βάλει 20 πόντου με ο Μακ. Ούτε όσο έβαλε. 20 δεν νομίζω. 20 κανονικά, αλλά είμαστε με τέτοια παράθυρα. Παίζει ρόλο για μένα και περιμένω να το δω κατά πόσο ο Παπαγιάννης θα συνεχίσει την ανωδική πορεία στην οποία βρίσκεται. Νομίζω ότι με τον Ντούμπλεβιτς θα τα βρει σκούρα. Θα τα βρει σκούρα. Σήμερα είναι ένα τεστ για τον Παπαγιάννη. Αν τον πασαπάει ο Ντούμπλεβιτς, που είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Που απέξει και μέσα και έξω ο Ντούμπλεβιτς, που πολύ μεγάλη ευκολία. Θα δούμε ο Σάντρος πότε θα παίξει και αυτό επιτέλους ένα παιχνίδι. Τον περιμένουμε και αυτόν. Γιατί την πρώτη εβδομάδα ούτε αμυντικό σαν. Ο Σάντρος όμως κάτσε ρε φίλε. Αμυντικά λέω. Αμυντικά. Μπράβο. Αμυντικά. Εντάξει, αμυντικά το Μίτσιτς έπαιζε. Δηλαδή πόσοι μπορούν να πιάσουν τον Μίτσιτς και τον Λάργκιν και τον Μάικ Τζέιμς. Όταν όμως πήγε ο Μακ πάνω στον Μίτσιτς, τον περιόρισε. Αν θυμάσαι. Τώρα από ότι είναι εκτός αυτή τη στιγμή ο Σάντρος γενικά. Ναι. Είναι γενικά εκτός. Συμφωνούμε ότι δεν παίζει αυτό το οποίο αναμενόταν να παίξει. Δεν μπορεί να βάλει 15 πόντους. Δεν μπορεί να βάλει ποτέ 10 πόντους. Δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ. Να παίξει την άμυνα που έχει υποκτηθεί για να παίξει. Αυτό λέω. Ναι. Να κάνει. Και σήμερα θα χρειαστεί. Μπορεί να το δουν και πάνω στον Βίλιαμ τον Σάντρο. Δεν το θεωρώ απίθανο. Γιατί τώρα με τον Μακ θα παίζει και 3 ο Σάντρο που έπαιξε την περασμένη εβδομάδα. Και ο Παπαπέτρου έχει ανάγκη από καλό παιχνίδι, νομίζω. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι. Ξεκινάει καλά, κάνει μια τεράστια κοιλιά στο παιχνίδι. Μετά ξανανεβαίνει, αλλά όμω. Όντω θέλει μια μεγάλη σταθερότητα. Συνέπεια. Ναι, μια σταθερότητα στην απόδοσή του.
συνέπεια στο παιχνίδι του. Μάλιστα, για το παιχνίδι το δεύτερο δεν θα συζητήσουμε πολλά. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψουν μετά τι πρώτε αγωνιστικέ. Οπότε αφήνουμε. Με την Μπασκόνια παίζει ο Βαγκόνια. Μάτσε με την Μπασκόνια. Το που έγραψα και στον Καζέντα είναι ότι η Ισπανία δεν ταιριάζει καθόλου στον Παναθηναϊκό από το 12-13 σεζόν, δηλαδή στην μεταομπράντοβιτ εποχή. Έχει 7 νίκες σε 35 μάτς. 7 νίκες σε 35 μάτς. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ δυσκολεύεται ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, έτσι. Βέβαια. Φέτος όμως η Μπαρσελόνα. Αυτό πήγα να πω τώρα. Αυτό πήγα να πω. Φέτος τα πήγε καλά. Θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει από 0-2 και 2-2 αυτή τη βδομάδα. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά αν έμπαινε με 3-3, μπαίνει με 4-4, με 2-4 αντί για 3-3. Κοίτα το. Εγώ νομίζω με 2-2 θα είναι καταπληκτικό. Με 1-2 θα είναι καλά. Νορμάλ, καλά. Με 0-2 δεν θα είναι καλά. Πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, τώρα που δεν έχει κόσμο. Θα πάει στο 2-6. Για αυτά, από την άποψη ότι δεν είναι καλά. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση το να χάσει στη Βαλένθια και στην Μπασκόνια δεν είναι και κάτι τόσο απίθανο. Δεν έχουν και τις υπερομάδες. Δεν έχει μπει ακόμα, ξέρεις, η Λεμετόμος. Είναι μας ακόμα πάρα πολύ. Εντάξει, μένει πίσω όμως 2-6. Μένει πίσω όμως 2-6. Τον πάνε, πάνε και 4-6, γιατί προσθέτει δύο μάτς, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εντάξει, απλά το ρεκόρ, γιατί λέω 2-6, γιατί στους παίκτες που δεν έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν αυτό το 2-6, μπορεί να προξενήσει ένα μικρό ψυχολογικό, μια επιπλέον πίεση. Ναι, καταλαβαίνω. Στον Φώστερ, στον Σάντρο, δεν σου λέω για τον Παπαπέτρου που έχει παίξει 5 χρόνια, 7 χρόνια στην Ευρωλίγκα και ξέρει το 2-6 μπορεί να γίνει σε ένα μήνα 8-6. Mm-hmm. Μιλάω για τους άλλους παίκτες. Μπορεί να επηρεαστεί λίγο η ψυχολογία τους και να αυξηθεί λίγο η πίεση από μόνοι τους. Όχι ότι θα τους βάλει πίεση ο Βόβορας ή ο Διαμαντίδης με τον Αλβέρτη. Από μόνοι τους να αισθανθούν πιο πιεσμένα. Ότι μένουν πίσω στη. Ναι. Να, κατάλαβα τι λες. Εγώ θεωρώ, αν κάνω ένα προγνωστικό, ότι μία νίκη Παναθηναϊκός με στη βδομάδα την πάρει. Θα είναι σήμερα, θα είναι μεθαύριο, την Πέμπτη, δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι μία νίκη θα την πάρει Παναθηναϊκός. Ωραία, σήμερα πες μας. Άσε την Παρασκευή την Πέμπτη. Σήμερα τι βλέπεις. Δεν ξέρω. θεωρώ ότι είναι πιο πατώ το μάτς του Παναθηναϊκού. Ντέρμπι, δηλαδή, ντέρμπι. Ναι, ντέρμπι θα είναι. Θα είναι κλειστό μάτς. Το Παναθηναϊκό κλειστό μάτς. Δεν θα ανοίξει υπέρ της Βαλένθια. Θα είναι κλειστό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός. Με την Εφές ήταν ντέρμπι, δηλαδή, το προηγούμενο, για να καταλάβω τι λέμε ντέρμπι. Με την Εφές, ας πούμε, στους 35 ήταν 10 πόντους. Ασχέτως αν έλεξε 3. Ήταν κλειστό μάτς για 25 λεπτά. Τόσο. Ναι, στους 30. Ναι. Τι, στους 25 λεπτά ήταν κλειστό μάτς. Εντάξει. Βέβαια, άμα είναι στο. Φίλε, μπορεί να έχει 15. Άκουσε με. Άμα είναι σε 25 κλειστό μάτσο όπως είναι την περασμένη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερη τύχη. Τι άλλο εφές, άλλο Βαλένθια. Ναι. Άρα εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα διεκδικεί το παιχνίδι. Ναι, έτσι πιστεύω. Εσύ λες. Εγώ λέω ότι στο τέλος δεν θα διεκδικεί το παιχνίδι. Πιστεύεις ότι θα έχει ανοίξει υπέρ της Βαλένθια. Ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το διαχειριστεί καλά μέχρι ενός σημείου, αλλά. Επειδή θεωρώ την Βαλένθια ότι είναι ομάδα αριθμού, θα βρει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που θα τρέξει ένα 6-7-8-0 και ξεφύγει. Μην ξεχνάμε και την εμφάνιση που έχει κάνει με τη Ρεάλ, έτσι, η Βαλένθια. Κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία. Αυτά. Όχι, βλέπω νίκη Βαλένθια εγώ. Νίκη Βαλένθια. Μπασκόνια Παναθηναϊκός, τι βλέπεις. Μπασκόνια Παναθηναϊκός, βλέπω. Άστα χείρα, δεν μιλάω. Τι χείρα, φίλε, για την παράταση. Προχθές κοντά ήμουνα. Αν είναι το τίποτα του Παπαπέτρου στο τέλος πάντως. Αν έμεινε παράταση θα γινότανε. Ναι, σωστικά. Okay. Ελπίζουμε την άλλη εβδομάδα να έχουμε και τον Ολυμπιακό. Να συζητήσουμε για το μάτς του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα, 11η αγωνιστική μετά. Λογικά. Και παίζει ο Ολυμπιακός που έχουν στην άλλη. Εντός έδρας με την Μπασκόνια. Α, βλέπουμε η Μπασκόνια έχει δύο. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό έχει. Ναι, ναι, κολλητά. Λοιπόν, αυτό ήταν το Red and Green ή Green and Green αυτήν την εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη. We'll be right back.